τις προηγούμενες ημέρες, για να μείνω λίγο στην επιχειρηματικότητα, άκουγα την ΟΕΒΕΝΗ να λέει προς τους βουλευτές ότι, ξέρετε, εμείς δεν αντέχουμε άλλα βάρη, προσδοκούμε να εφαρμοστούν έμπρακτα τα όσα κατά καιρούς εξαγγέλλονται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Πρέπει να πάρθουν γενναίες προς τη σωστή κατεύθυνση αποφάσεις, και μάλιστα κατέφθασαν στους βουλευτές και τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Τουγεράκη. Θέλω να πάτε σε αυτές τις τρεις εξειδικευμένες προτάσεις και μετά να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο αποκομίσατε χθες σε αυτή τη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα και στην παρουσίαση αυτής της έρευνας, μελέτης, αναφορικά με την επιχειρηματικότητα. Πηγαίνετε στις τρεις προτάσεις προς τον πολιτικό κόσμο για να προωθήσουν τα αιτήματά σας προς τα Υπουργεία. Αρχικά σας παρακαλώ. Κυρία Δουγεράκη, πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση τη Δευτέρα με τους τοπικούς βουλευτές προκειμένου να τους εκφράσουμε την ανησυχία μας λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας και των πρώτων υλών που επικρατεί και τη μείωση της κατανάλωσης που υπάρχει στην αγορά, με τρία προβλήματα που έχουν να κάνουν. Το ένα, αν μεν έχει οικονομικό κόστος στο θέμα της κυβέρνησης, τα δύο όμως άλλα έχουν οικονομικό κόστος και επιβάρυνση επιτοπλίστων για τους επαγγελματίες. Αυτά που δεν έχουν οικονομικό κόστος είναι το θέμα της εφαρμογής της ψηφιακής καταγραφής του προσωπικού και της ψηφιακής κάρτας, το οποίο η προθεσμία έλυγε στις 30 Δεκάτου, η κυβέρνηση έδωσε μια παράταση μέχρι 20 Δεκάτου προκειμένου να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις. Θεωρούμε αδύνατο αυτή τη στιγμή οι ημερομηνίες αυτές να είναι εφικτές. Και καταλαβαίνουμε ότι μέσα στις γιορτές είναι πάρα πολύ δύσκολο να οργανωθεί μια επιχείρηση και δύο μικρές, πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούμε εμείς, στις οποίες έχει και μια επιβάρυνση αυτό, είτε νομικά, είτε φορολογική, είτε λογιστικά, είτε σε θέμα αγοράς προγραμμάτων. Και εκτός από αυτό, οι επαγγελματίες δυστυχώς δεν έχουν ενημερωθεί για το πώς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες και πόσο τυπική θα πρέπει να είναι στο θέμα της ψηφιακής κάρτας, γιατί επιφέρει πρόστιμα από 1.000 ευρώ μέχρι και 10.500 για τους επαγγελματίες αυτή τη στιγμή. Ζητήσαμε μία τρίμηνη παράταση. Από ό,τι φαίνεται από την πρόθεση της κυβέρνησης, ενώ τα πρώτα μηνύματα ήταν σε θετική κατεύθυνση, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, και αυτό διαπιστώσαμε χθες στην Αθήνα, είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει νέα παράταση για την εφαρμογή του μέτρου. Άρα όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι 20 του Δεκέμβρη να έχουν συμμορφωθεί. Διαφορετικά το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν τους ελέγχους και θα έχουμε αρκετά προβλήματα και πρόστιμα στους επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί. Το δεύτερο που ζητήσαμε είναι τα προγράμματα ΛΑΕΚ, τα οποία εφαρμόζουν οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι έμποροι, προκειμένου να καταρτήσουν και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό το οποίο έχουν στις επιχειρήσεις τους. Και σε αυτό έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η πλατφόρμα έκλεισε στις 14 του Νοέμβρη και ήρθε ο ΑΕΔ μετά από μία εβδομάδα και ανακοίνωσε ότι και αυτά τα προγράμματα θα πρέπει μέχρι τέλος του Δεκέμβρη να έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή πράγματα τα οποία θεωρούμε αστεία εν μέσω εορτών και σε ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα να μπορέσεις να ολοκληρώσεις προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία και μόνο από τη διάρκεια τους, τα περισσότερα διαρκούν και μόνο δηλαδή από τις ώρες που πρέπει να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι, διαρκούν πάνω από 2 μήνες. Δυστυχώς και στα δύο έχουμε αρνητική απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου. Και το τρίτο και κυριότερο ήταν το θέμα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων από 1η-1η του 2023 κατά περίπου 9%. Μια επιβάρυνση την οποία δεν μπορούν πλέον οι επαγγελματίες να σηκώσουν λόγω της ακρίβειας που υπάρχει στην οικονομία. Μάλιστα. Λοιπόν, στα δύο πρώτα που αναφέρατε, οι παρατάσεις που ζητήσατε, απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές, περιμένετε, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμα υπάρχουν οι ελπίδες ακόμα? Περιμένουμε ακόμα, κυρία Δουγεράκη, δεν έχουμε απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου και αυτό ήταν και η συζήτηση και χθες και
σε κεντρικό επίπεδο στη ΓΕΣΕΒΕ, την οποία είμαι αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα στη χθεσινή παρουσίαση αυτής της έρευνας για το επιχειρήν, όπως επίσης και σε αυτά τα οποία από τη δική του την πλευρά σας διεμήνησε ο Υπουργός Οικονομικών. Αρχικά, τι λέει ο Υπουργός Οικονομικών για το επιχειρήν, γιατί? Γιατί σε μια πρώτη κουβέντα που είχα με τον κύριο Καβαθά τις προηγούμενες ημέρες, εδώ στη συχνότητα του 984, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 12 του μήνα, είπε ότι το 2022 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, χωρίς ευκαιρίες για τους μικρομεσαίους, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είπε ότι κοντά στις 5.000 επιχειρήσεις έκλεισαν στο 2022 και δυστυχώς έρχεται ένα 2023 το οποίο περιέχει πολλές αβεβαιότητες. Ο Υπουργός τι σας είπε για όλα αυτά χθες? Ξεκινήστε από εκεί σας παρακαλώ. Κυρία Γεράκη, πολλές φορές νομίζω όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι ακροατές που ήμασταν εχθές στην παρουσίαση της έρευνας και στην ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, ότι ίσως ζούμε σε μια χώρα διαφορετική. Ο Υπουργός χθες ανέφερε σχεδόν, μάλλον αμφισβητήσε τα νούμερα της έρευνας τα οποία έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ των μικρών και πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σίγουρα τα νούμερα που βλέπει ο Υπουργός δεν είναι τα νούμερα αυτά τα πραγματικά στην πραγματική οικονομία. Ίσως βλέπει τα νούμερα από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επωφεληθεί από σχεδόν όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν βγει το τελευταίο διάστημα, είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα εκεί πέρα βέβαια τα πράγματα και λόγω της ακρίβειας στην οποία επωφελούνται βέβαια συγκεκριμένοι και επιχειρηματικοί κλάδοι. Και ο Υπουργός είπε ότι τα πράγματα για την επιχειρηματικότητα ήταν πάρα πολύ καλά και να μην ξεχνάμε και να είμαστε και ευχαριστημένοι ότι η κυβέρνηση προέτρεξε και έδωσε τις επιστρεπτές προκαταβολές και στην ουσία ήρθε μετά που ολοκλήρωσε όλη τη διαδικασία αυτή σε μια κρίση πανδημίας και με όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην επιχειρηματικότητα και μας χάρισε τα 2/3 της επιστρεπτέας προκαταβολής. Χωρίς να αναλογίζεται βέβαια ότι από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές και δεν εισέπραταν χρήματα, πώς θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Νομίζω ότι είμαστε σε διαφορετικό μήκος κύματος με την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και έχουμε αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Το δυσάρεστο, κυρία Διουγεράκη, είναι ότι η έρευνα έδειξε προβλήματα και ίσως και πραγματικά γεγονότα. Αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση που έγινε χθες για την έρευνα φάνηκαν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις για το επόμενο διάστημα. Όπως? Καταρχήν τα... Γιατί είπατε, καταλαβαίνω, στις αβεβαιότητες του 2023, έτσι. Βεβαίως, αλλά υπάρχουν και τα δεδομένα του 2022. Αυτή τη στιγμή εχθές και μόνο εχθές βγήκαν τα στοιχεία που υπάρχουν τουλάχιστον στον κλάδο των αρτοπιών. Πάνω από 400 αρτοπία έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, στο οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι και τέλος του χρόνου, παρότι θα έπρεπε να ήταν σε μια πάρα πολύ καλή διαδικασία, θα κλείσουν άλλα τόσα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει από το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με το ενεργειακό. Μέχρι 31 του Δεκέμβρη 400 συν 400, 800 αρτοπία, φαντάζομαι μιλάτε για μικρά αρτοπία σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, κλείνουν εξαιτίας είναι... ενεργειακού κόστους, αυτό λέτε? Βεβαίως, κύριε Αντιουργεράκη, δυστυχώς λόγω του ενεργειακού κόστους και λόγω και της κυβερνητικής πολιτικής που έχει να κάνει με το καλάθι της νοικοκυράς, το οποίο εξυπηρετείται μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις, καταλαβαίνουμε ότι οι καταναλωτές, μη έχοντας τα ανάλογα οικονομικά δεδομένα, προσφεύγουν και ψωνίζουν τα προϊόντα από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Με αυτά τα δεδομένα, δυστυχώς οι μικροί και παραδοσιακοί αρτοποιοί, οι οποίοι λειτουργούν στις γειτονιές, μπαίνουν χωρίς αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και να βάζουν λουκέτο το ένα πίσω από το άλλο. Ο μεγάλος χαμένος λοιπόν του 2022 στην επιχειρηματικότητα, ο μικρός αρτοποιός λέτε, διότι δεν μπορεί να επιβιώσει.
5.000 και... κοντά οι επιχειρήσεις στο σύνολο που έκλεισαν το 2022, όπως έλεγε και ο κύριος Καβαθάς. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη, έτσι είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε βέβαια τα επίσημα στοιχεία για να τα δούμε. Αλλά αυτά είναι δεδομένα τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολύ μικρά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια αβεβαιότητα στους επαγγελματικούς κλάδους λόγω της ακρίβειας που υπάρχει και λόγω της πολιτικής που ακολουθείται από την κυβέρνηση, στην οποία από όλα αυτά που ζητάμε δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται σχεδόν σε τίποτα. Και αυτό σε τι αναφέρεστε, γιατί από όλα αυτά που ζητάμε τίποτα δεν γίνεται, δεν ανταποκρίνονται, είναι πολύ γενικό και αόριστο για να το δεχτώ. Κυρία Δουγεράκη, σας ανέφερα ήδη πριν δύο δεδομένα τα οποία δεν έχουν οικονομικό κόστος και θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα η κυβέρνηση να πει ναι, είτε στις παρατάσεις που ζητήσαμε, είτε και στο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών στην αύξηση, η οποία το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό για την κυβέρνηση, που θα μπορούσε να το εφαρμόσει και να βοηθήσει λίγο τους επαγγελματίες. Συν της άλλης υπάρχουν και τα προγράμματα που ανέφερα πριν, τα οποία η πλειοψηφία των μικρών και πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει αποκλειστεί, είτε το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Και αυτό το δεδομένο το οποίο είναι γνωστό και το συζητάμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι οι μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις δυστυχώς δεν έχουν ρευστότητα και έχουν αποκλειστεί από το τραπεζικό σύστημα. Φαίνεται οι Υπουργοί Οικονομικών και Μικρομεσαίοι να ζουν σε διαφορετικούς κόσμους, γιατί από τη μία σε αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν χθες από την έρευνα της ΓΣΕ με τα λουκέτα, με τα πάρα πολλά προβλήματα, ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ο κύριος Σταϊκούρας. Γι' αυτό φαντάζομαι μιλάτε, κύριε Λεκάκη. Αυτό το οποίο σας πέρασε ως μήνυμα ήταν ότι ουσιαστικά πάρθηκαν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες και αποφάσεις που μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να σας στηρίξει και αυτό έκανε. Ενώ εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά ότι έλλειψη ρευστότητας, ενεργειακό κόστος, πρώτες ύλες, απώλειες και λουκέτα ότι συνθέτουν τη δική σας την καθημερινότητα. Και γι' αυτά μιλάμε αυτή την ώρα. Σας είπα λοιπόν μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα και το 2023 τι είναι αυτό που περιμένετε? Αυτό που περιμένουμε, κυρία Δουγεράκη, ίσως μια μεταστροφή της κυβερνητικής πολιτικής έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν τελικά οι μικροί και πάρα πολύ μικροί επαγγελματίες. Σε διαφορετική περίπτωση δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα ζήσουμε καταστάσεις τις οποίες ζήσαμε τη δεκαετή οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας, στην οποία βέβαια οι επαγγελματίες οι πάρα πολύ μικροί δεν έχουν ακόμα αποπληρώσει τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί τότε και προσπαθούν με χίλιους τρόπους να στηρίξουν και τις οικογένειές τους και τις επιχειρήσεις τους έτσι ώστε να μείνουν όρθιες. Πόσες λέτε από τη μία περιμένουμε μεταστροφή της κυβερνητικής πολιτικής, από πού αντλείτε αυτή την ελπίδα την ώρα που πάρα πολλοί συνάδελφοί σας ακόμα και στη διοίκηση της ΓΣΕΒΕ επικαλούνται πάρα πολύ συχνά την περίφημη έκθεση Πισαρίδη αναφορικά με τον θάνατο της μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας? Αυτά, κυρία Δουγεράκη, τα που σας είπα πριν τα αντρώ από το ότι με τα στοιχεία της έρευνας που δόθηκαν εχθές και με το ποσοστό που δείχνει την αβεβαιότητα και ότι ίσως το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να βάλει λουκέτο, βγαίνουν νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή συζητάμε γιατί ότι περίπου το 6,5 με 7% της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αναμένει το επόμενο διάστημα, ότι το επόμενο εξάμηνο μάλλον, ότι θα βάλει λουκέτο στην επιχείρησή του. Αυτό άμα τον μεταφέρουμε σε νούμερα και σε αριθμούς, αλλά για μας δεν είναι αριθμοί, είναι ανθρώποι από πίσω, συζητάμε για 50.000 επιχειρήσεις οι οποίες θα κλείσουν και από εκεί και πέρα συζητάμε για 100.000 ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν στην ανεργία. Αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν μπορεί να επομιστεί αυτό το μεγάλο νούμερο. Και δεν υπάρχει και η αγορά εργασίας για αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην αγορά. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν κάπου, σημαίνει ότι θα έχουμε μια τεράστια αύξηση της ανεργίας και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουν οι πολιτικοί άρχοντες του τόπου μας και θα έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι τραγικά τα νούμερα αυτά.
Βεβαίως και είναι τραγικά, κυρία Βιεράκη, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αυτή και φαίνεται από όλα τα στοιχεία που δόθηκαν από την έρευνα εχθές ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή κανένα μέτρο να ρίξει το πληθωρισμό αυτόν που αυξάνεται συνεχώς. Ακόμα και η αύξηση των επιτοκίων, το επικαλέσταν εχθές, ακόμα και ο ίδιος ο υπουργός το επικαλέστηκε, ότι η αύξηση των επιτοκίων από την πλευρά των τραπεζών δεν είναι το μέτρο αυτό που μπορεί να αναχαιτήσει το πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει και θα είναι και τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φάνηκε και από την έρευνα αλλά και από αυτά που παρουσίασαν οι επόμενοι ομιλητές, και θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μειωθεί. Άρα σημαίνει ότι θα έχουμε συνεχές αυξήσεις σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά εάν δεν αλλάξει η κυβερνητική πολιτική και δεν αλλάξουν τα μέτρα τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να προχωρήσει. Μάλιστα. Και όχι με πολιτική της θεωρίας, αλλά πολιτική της πράξης. Το πιο ανησυχητικό, κυρία Δουγεράκη, από όλα που φάνηκε και στο τέλος της διαδικασίας και το οποίο ανέφερε και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί συζητάμε, αλλά βέβαια όλα αυτά καθηγητής ο κύριος Πελαγίδης, είναι ότι το δημογραφικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να καταλάβουμε το εργατικό, μάλλον το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, που είναι από τις ηλικίες από 20 μέχρι 29, έχει μειωθεί στο μισό. Από 1.200.000, δηλαδή, που ήταν από 1.200.000 ανθρώποι που ήταν στην προηγούμενη απογραφή, αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει στις 650.000. Αυτά είναι νούμερα τα οποία τρομάζουν και φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα, δυστυχώς, ακόμα και αν υπάρχει ζήτηση για εργατικό δυναμικό, δεν θα υπάρχει το προσωπικό αυτό για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της χώρας, για να μπορέσει η χώρα να έχει ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους προσδοκά οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι στη χώρα το επόμενο διάστημα. Ακριβώς, τρομάζουν αυτή η αριθμία, ακριβώς όπως το είπατε πριν από λίγο, κύριε Κάκη. Δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Αμένω εκεί. Νομίζω ότι τα σχόλια μπορούν να γίνουν από τον καθένα που μας ακούει αυτή την ώρα και ακούει όλα αυτά τα στοιχεία έτσι όπως καταγράφηκαν χθες. Καλή σας ημέρα.